εξελίσσεται αυτή την εβδομάδα. Είναι ένα έγγραφο που φωτιά θα λέγα, που έβαλε φωτιά του κυρίου Βουσουλίνου, που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει τάξη στα εμπορεύματα τα οποία οι προθήκες είναι στις προθήκες, είναι κρεμασμένα στα βόλτα κλπ. Και ο κύριος Μουσουλίνος είπε το εξής απλό, αναρωτήθηκε. Αυτά δεν τα είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα τα κάνουμε. Βέβαια. Βέβαια, δίκιο έχει. Βέβαια, εγώ διαφωνώ για έναν λόγο και μόνο. Ο χρόνος που επέλεξε να δοθεί στη δημοσιότητα και να κάνει συστάσεις στους καταστηματάρχες, σε αυτούς των καταστημάτων με τουριστικά είδη, κατά κύριο λόγο, πρέπει να πω ότι είναι λάθος ο χρόνος. Λάθος ο χρόνος. Δεν το κάνεις 11-10 Αυγούστου, 8 Αυγούστου, 9 Αυγούστου. Είμαστε στην κορύφωση της σεζόν. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουν πέσει στη Νέα Δημοτική Αρχή των 7 μήνων. Των 7 μήνων, εγώ θα συνεχίσω να το λέω για ορισμένους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πόσο έχει, είναι η θητεία πλέον του κυρίου Πουλημένου. 7 μήνες. 7 μήνες, κύριε Ρόκα, 7 μήνες είναι ο κύριος Πουλημένος. Δεν σας τα διόρθωσε η κυρία Ιδρέου σε 4 χρόνια. Θέλετε να σας τα διορθώσει ο κύριος Πουλημένος σε 7 μήνες. Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο τον κύριο Πουσουλίνο. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε. Πάμε. Καταλαβαίνω τι αναστάθωσε, γιατί δεν είπα τίποτα παραπάνω από αυτά που λέει ο νόμος και από αυτά που λένε οι άδειες των καταστηματαρχών όσοι έχουν βγάλει. Δημιουργήθηκε ένα θέμα ότι ξέρεις, μάλλον λέει να βγάλουμε και αυτά που βγάζουμε με νόμιμα με τους 30 πόντους και τους 50 πόντους. Αυτό θα ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό και έσπευσα για να σταματήσουν όλες αυτές οι κακόβουλες, εγώ τις θεωρώ παρατηρήσεις. Έβγαλα μια διευκρινιστική που επεξήγησα το αυτονόητο, ότι δηλαδή αυτά τα οποία είπα ήταν εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο το αντιαισθητικό της πόλης, να σταματήσουν οι παραβιάσεις του νόμου, γιατί οι επεμβάσεις στις προσώψεις των κτηρίων και κυρίως των παραδοσιακών, όπως και στις κολόνες, είναι παράβαση του αρχαιολογικού νόμου, είναι προσβολή μνημείου, αλλά και για να σταματήσει και ο αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί έχω γίνει δέκτης πάρα πολλών παραπώνων υγιώς ασκούντων την εμπορία καταστηματαρχών, οι οποίοι λένε «Μα εγώ είμαι χαζός και ο άλλος είναι πιο έξυπνος και γιατί τον αφήνεις». Είπα λοιπόν καλοπροαίρετα, όπως πάντα ο Δήμος κάνει και όπως έχω κάνει και εγώ πολλές φορές από την αρχή της θητείας μέχρι τώρα, να κάνω άλλη μια προτροπή ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, γιατί κάποια στιγμή αναγκαστικά θα πρέπει να αντιδράσουμε σαν πολιτεία. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βουσουλίνο.